Και βέβαια η άνοδο στην τιμή του πετρελαίου, όπω καταλαβαίνετε, δεν θα επηρεάσει μόνο την τιμή τη βενζίνη, αλλά και το πετρέλαιο θέρμανση. Η διάθεσή του αρχίζει τον επόμενο μήνα. Και μαθαίνουμε ότι το οικονομικό επιτελείο μελετά το ενδεχόμενο να αυξήσει το σχετικό κονδύλιο. Ο Βασίλη Τσεκούρα μαζί μα με το σχέδιο. Βασίλη. Λοιπόν, Νίκη, αυτό που λέει από το Υπουργείο Οικονομικών είναι ότι από τη στιγμή που βλέπουν άνοδο στην τιμή του πετρελαίου, άρα και άνοδο στο θέρμανση, στην τιμή του πετρελαιοθέρμανσης εξετάζουν παρεμβάσει. Αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση του πετρελαιοθέρμανσης, θα έβγαινε στην τιμή του 1,08 ευρώ το λίτρο. Αν συνεχιστεί, λένε αυτή η άνοδο στην τιμή του πετρελαίου θα μπορούμε να πληρώσουμε και πετρελαίου ακόμα και 1,20 ευρώ το λίτρο. Και εκεί θα έρθουν οι παρεμβάσει, αν αυξηθεί πάρα πολύ τιμή. Δηλαδή, εξετάζεται να αυξηθεί το επίδομα σε οικογενειακά που έχουν χαμηλό εισόδημα ή στου μικροειδιοκτήτε, κυρίω στι ορεινέ και απομακρυσμένε περιοχέ. Mm -hmm. Εξετάζεται όμω και κάτι ακόμα. Να πληρωθεί από φέτο το επίδομα και όχι παραδοσιακό, όπω σύντομα συμβαίνει, να πληρώνεται την στέλημα. επόμενη χρονιά. Μάλιστα. Δηλαδή, όλοι το περιμένουν το 2020 και θα πρέπει να πληρωθεί φέτο, όπω λέμε. Καταλαβαίνω, όλα αυτά εξαρτώνται από το πώ θα κινηθεί η διεθνή τιμή του πετρελαίου. Γι' αυτό θα... και λένε ότι μέχρι τι 15 Οκτώβρη, που συνήθω ξεκινάει η διανομή του πετρελοθέρμανση, υπάρχει χρόνο για να. Δούμε αν τελικά θα έρθουν αυτέ οι αυξήσει ή όχι. Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ.